Αν αρχίσουμε απλώς να διαμαρτυρόμαστε και να κλαίμε την μοίρα μας, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν απολύτως ότι και η αντίρρηση και η αντίδραση και η διαμαρτυρία είναι πολύ αναγκαία και θα έλεγα ότι με την αφορμή αυτή να πω ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Ευρώπη, κυρίως αν γίνουν και στην Ευρώπη, είναι μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για τις κυβερνήσεις να ξαναδούν την πολιτική τους και θα έλεγα και ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονται στην πατρίδα μας και στο Ηράκλειο, ειρηνικές και κόσμιες, συμβάλλουν στην διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας. Έτσι, επιτρέψτε μου αυτήν την ερμηνεία των φαινομένων αυτών, γιατί πολλοί επιχειρούν να τα ερμηνεύσουν παράδοξα και περίεργα και να τα καπηλευθούν. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια καθαρή γνήσια αντίδραση των πολιτών απέναντι σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αλλά αν δεν αλλάξει αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε εμείς. Συνεπώς η επέκτασή του στην Ευρώπη θα είναι θείο δώρο για μας.